Μένουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ που για μία ακόμη φορά είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε και βέβαια τα λέμε κάτω από άσχημες συνθήκες, θα μπορούσα να πω, μετά από το επικοινωνιακό σημερινό σοου κατ' επανάληψη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Ακόμα να τα πάρουμε στη σειρά. Με τη σειρά, όπως και το Market Pass. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τις δηλώσεις ότι σήμερα η έρευνα που έκανε ο Υπουργός στη Βαρβάκιο Αγορά έδειξε πως τα προϊόντα των Σαρακοστιανών, κάποια από τα προϊόντα, είναι φτηνότερα από πέρσι. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Υπουργός εάν η Βαρβάκιος Αγορά σημαίνει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή σημαίνει η Αλεξανδρούπολη, σημαίνει η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, στημένει η Πάτρα, τα Γρίνιο και ούτω καθεξής. Τι θέλει να μας πει, ότι πρέπει να φύγουν όλες οι πόλεις και να πάνε να ψωνίσουν στη Βαρβάκιο Αγορά? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μιλάει ότι είναι φτηνά τα προϊόντα σε σύγκριση με πέρσι. Έχει ξεχάσει ο κύριος Υπουργός που έχουν φτάσει οι τιμές στα προϊόντα? Μιλάμε για 18,91 το φρέσκο τα πόδι, ή 20,92 το κατεψυγμένο, ή στα 22 και 24 ευρώ οι γαρίδες, και μας λέει ότι είναι φτηνότερο από πέρσι. Εμείς τι κάναμε, κύριε Χριστόδουλε? Βγάλαμε μία ανακοίνωση μετά τα λεγόμενα του Υπουργού και είπαμε αυτά που κάνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση είναι ένα επικοινωνιακό σοου και θυμίζει το ανέκδοτο του Χότζα με το σπίτι και τα ζώα. Αυτό κάνει ο κύριος Υπουργός. Από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος θεωρεί ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση όλα αυτά τα οποία κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και τα στελέχη, πως δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, δεν υπάρχει κερδοσκοπία, ας τον κρίνουν όταν θα πρέπει να κριθεί. Όμως, δεν μπορεί να συνεχίζει να εξαπατά και να κοροϊδεύει τους Έλληνες καταναλωτές και πολίτες με αυτά τα εφευρετήματα ότι, α, ξέρετε, είναι 2 ευρώ η γαρίδα φτηνότερη από ό,τι ήταν πέρσι. Μα κύριε Υπουργέ, τι μας λέτε τώρα? Ξέρετε που έχουν φτάσει τιμές τα τελευταία 2 χρόνια? Είστε απλά ένας θεατής στην αγορά και δεν κάνετε τίποτα για να χτυπήσετε την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια. Παρά μόνο γυρίζετε από κανάλι σε κανάλι διατυμπανίζοντας ότι είστε η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε τα τελευταία χρόνια και πως έχετε κάνει τους περισσότερους ελέγχους. Όχι, κύριε Υπουργέ, φτάνει πια το ψέμα και η κοροϊδία απέναντι στον Έλληνα πολίτη καταναλωτή. Ερχόμαστε τώρα στο Market Pass. Είναι να επέρεται η κυβέρνηση και να φουσκώνει σαν παγόνι ότι συμμετέχουν στο Market Pass πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας για 22 ευρώ. Δηλαδή έφερε τους πολίτες σε εξαθλίωστη να διεκδικούν να βάλουν στο τσέπη τους 22 ευρώ και σημαίνει ότι αυτό είναι ανάπτυξη? Σημαίνει αυτό ότι είναι βοήθεια? Σημαίνει αυτό ότι θα φέρει ανακούφιση στα νοικοκυριά? Τι άλλο μας λένε για τα περιβόητα καλάθια του νοικοκυριού? Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξη, καλό το επικοινωνιακό σόου σας, αλλά δεν περνάει άλλο. Γιατί με τα καλάθια δεν πέφτει η ακρίβεια. Και στο φινάλε, αυτά τα έχουμε διαπιστώσει. Αυτά τα ξέρουμε. Το μέλι γενέστε. Ποιο είναι το αύριο? Το αύριο είναι τα επιδόματα? Το αύριο θα συνεχίσουμε στην ακρίβεια? Θα συνεχίσουμε στην εσφροκέρδεια? Θα συνεχίσουμε στην κερδοσκοπία? Θα συνεχίσουμε στις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων? Τα φέρνουμε από το εξωτερικό, τα βαφτίζουμε ελληνικά και τα πουλάμε ως ελληνικά? Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και όχι να τιτιβίζετε από κανάλι σε κανάλι. Κύριε Πρόεδρε, πέρα από τις διαπιστώσεις και τόσα αναφέρατε, πάμε να δούμε λίγο και τις κινήσεις τις οποίες έχετε εσείς στις δυνατότητές σας. Ήδη μία την πράξατε με τον μποϊκοτά στα γαλακτοκομικά. Πώς πήγε αυτή η κίνηση? Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένη. Δηλαδή, μήπως θα πρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα προϊόντα και όχι εν συνόλου. Και το δεύτερο, ήδη έχετε προαναγγείλει για μποϊκοτάζ στα όσπρα κτλ. Για πείτε μας. Κύριε Χριστόδουλε, με τον μποϊκοτάζ των γαλακτοκομικών
και των παρεμφερή προϊόντων γάλακτος, δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάναμε ένα πρώτο βήμα. Εξαγγείλαμε ένα πρώτο μποϊκοτάζ κατά της ακρίβειας και της εσχροκέρβειας τα προϊόντα γάλακτος. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με το επόμενο μποϊκοτάζ που θα είναι από την 3η 28 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου στα όσπρια και ζυμαρικά. Ένα θα στείλω άλλο ένα μήνυμα. Μη μας πουν ότι οι αγρότες πως βάζουμε τροχοπέδι και δημιουργούμε προβλήματα στην εγχώρια αγορά, διότι το 90% των προϊόντων στα όσπρια είναι εισαγωγής. Είναι από την Πολωνία, από τον Καναδά, από την Τουρκία και από άλλες χώρες. Παράλληλα, είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτές οι τιμές. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα του μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά. Σας πληροφορώ ότι πήγαμε τέλεια. Πήγαμε υπέροχα, ο κόσμος συμμετείχε, ό,τι και αν πουν, ό,τι και αν δείξουν με στοιχεία ψευδή. Άλλωστε, έχουν μάθει να δίνουν στοιχεία ψευδή στην ενημέρωση. Οι τιμές πέσανε σε κάποια από τα γαλακτοκομικά, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω ότι ακόμα όχι, κύριε Χριστόδουλε, δεν έχουν πέσει οι τιμές. Αν και κάποιος ανέβασε μια εταιρεία, ανέβασε το γάλα στο 1,67 και σήμερα το κατέβασε, μάλλον εχθές, το κατέβασε πάλι στο 1,20. Θεωρώ όμως σιγά σιγά και οι θεοί πείθονται. Όμως, σας είπα, δεν τελειώνουμε εδώ. Εάν συνεχίσουν την ακρίβεια στα αυτά τα προϊόντα, εμείς θα πάμε σε λίγο χρονικό διάστημα στοχευμένα και θα πούμε, δεν αγοράζουμε γάλα πάνω από 1,20 ευρώ το λίτρο, το φρέσκο γάλα. Δεν αγοράζουμε φέτα πάνω από 11 ευρώ. Δεν αγοράζουμε σκυρά τυριά πάνω από 13,5 ευρώ. Θα δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο μποϊκοτάζ στην αγορά. Ελπίζω τη δεύτερη φορά να μας κατανοήσουν και να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα και τους συναδέλφους από τους τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, να ξεκινήσω με το Δίον τη Θεσσαλονίκη και τη Δήμητρα τη Μακρή. Έλα, Δήμητρα. Κύριε Λεχουρίτη, μας είπατε ότι το μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά πήγε τέλεια. Πώς είναι μετρήσιμο αυτό, μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο? Βεβαίως, είναι μετρήσιμο, κυρία Μακρή, από τις επισκέψεις που κάνανε όλα τα στελέχη της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος του ΙΝΚΑ στα σούπερ μάρκετ. Βλέπαμε τις εικόνες στην καθημερινότητα, ότι τα ράφια ήταν γεμάτα με γάλα, τα γιαούρτια, τυριά και κρυοκομικά προϊόντα. Εν αντιθέσει με αυτή την εβδομάδα που έληξε το μποϊκοτάζ, άρχισαν τα ράφια να εμφανίζουν ελλείψεις σε αυτά τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος κατάλαβε τη δύναμή του, ανταποκρίθηκε στο μποϊκοτάζ και για εμάς αυτά είναι τα στοιχεία της αγοράς και όχι τα στοιχεία που θα εμφανίσουν αύριο μεθαύριο ότι απέτυχε το μποϊκοτάζ. Γιώργος Κονδρόπουλος, και να ολοκληρώσουμε. Έλα, Γιώργο. Κύριε Λεχουρίτη, αναφέρατε πριν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Βαρβάκιος αγορά. Ο κύριος Γεωργιάδης, βέβαια, στη σημερινή του επίσκεψη ανέφερε ουσιαστικά ότι συζητά και με άλλες αγορές προκειμένου να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο και να ευνοηθούν περισσότεροι πολίτες. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Θα μας συνέφερε να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης βάζει τροχοπέδι και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη μικρομεσαία επιχείρηση. Το κρεοπόλιο, το φούρναρι, στο ψαράκι ούτω καθεξής. Τώρα, τι θέλει να εφαρμόσει με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι θα δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις για να πέσουν οι τιμές? Εμείς είπαμε κάτι. Είπαμε ότι, και με δελτίο τύπου συγκεκριμένα, ότι η λαγάνα δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 3 ευρώ το κιλό, τα 750 γραμμάρια. Και βγήκε σήμερα και είπε ότι ναι, η λαγάνα δεν μπορεί να πουληθεί πάνω από 3,20, το πολύ 3,30. Διότι έπεσε το ενεργειακό κόστος και έπεσαν και οι τιμές στα άλευρα. Άρα, επί της ουσίας, το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, είναι πολύ πιο μπροστά και από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία τον κύριο Λεχωρή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.